Συνεχίζεται Άλβες, Πετρακίδης, Παπαχριστοδούλου, Κοντρέρας. Ένας φοβερός πόντος, ίσως ο πιο δραματικός στο παιχνίδι. Ίσως ο πιο δραματικός στο παιχνίδι. 24-22. Έχουν ακόμα δύο ευκαιρίες. Βεβαίως έχουν ακόμα δύο ευκαιρίες. Είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει το 24-20. Ναι. Αλλά εντάξει. Κυρία Μοντόια. Βγαίνει άμυνα. Άλβες. 24-23. Τώρα αγριεύει το παιχνίδι. Διαμαρτύρεται ο Στέγιος ο Καζάζης. Κάτι λέει και ο Αθήνος ο οικονομητής του δεύτερο τον διαιτητή. Δεν υπάρχει λόγος. Κάρτα. Είναι η φάση που πρέπει να συγκρατάς τα νεύρα σου. Λοιπόν, 24-23. Υπάρχει έτσι μια ένταση στο μάτσο. Νομίζω είχε δίκιο ο διευθυντής. Επανάληψη είναι δύσκολο να είναι, το δω. Είναι δύσκολη η φάση. Εσύ είναι και πιο το μάτι σου σε τέτοιες φάσεις. Είναι πιο εμπειρό. Όμως αντιλαμβάνεσαι, ο κόσμος στην κερκίδα, οι παίκτες στο γήπεδο, τα νεύρα, η ένταση και δίκιο να έχει ο διευθυντής. Βόλε είναι παιχνίδι με, και αν ο κόσμος δεν ξέρει τις κανόνες, πολλές φορές ευρειάζει και... Και εξαρτάται και πώς θα δεις τη φάση. Δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε και την ευκαιρία να δούμε σε επανάληψη. Πώς θα σε ρακοστήρια μας η περίπτωση. Μένει ακόμη ζωντανή, έχει όμως ακόμη ένα set point ο Παφιακός. Να δούμε αν θα είναι τώρα που θα πάρει το set. Ούτε τώρα, 24-24. Φωνάζουν για τράβημα, δίνει τον πόντο. Τώρα ο Τσοφοκλέους. Ο Γιαννάκης Τσοφοκλέους παίρνει το set. 25-23. Ο Παφιακός. Ένταση. Αρκετή ένταση. Ως 5-23 εν μέσω διαμαρτυριών. Να δούμε τώρα ξανά τη φάση. Ναι, ναι. Τέσσερι, έχει φιλέ. Βεβαίως, υπάρχει φιλέ. Υπάρχει φιλέ. Υπάρχει φιλέ στο κατέβασμα. 25-23. Σωστή και σε αυτή την περίπτωση η απόφαση διαιτητή. Πιστεύω απόψε η διαιτησία είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Συμφωνώ, ήταν λίγα τα λάθη που έγιναν. Ναι. 2-1 σετ προηγείται η Ομόνια. Πάμε σε...